μακράν το χειρότερο πρόγραμμα στο οποίο έχω πάει. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά, εγώ είμαι καλά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Επιτέλους κάθομαι εδώ, αλλά είναι περίπου travel vlog. Απλά το εξηγώ τώρα, γιατί δεν μπορούσα να το εξηγήσω τότε. Οπότε πάμε τώρα να σας πω τι έπαθα. Όλα ξεκινήσανε όταν είδα ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα στην Ιταλία και μου αρέσουν τα Εράσμους, οπότε λέω ναι, θα στείλω να συμμετέχω. Αν σας πω πως ήταν η αφίσα, είχε ζωγραφισμένο ένα καταράκτη γύρω γύρω όλο πράσινο και έλεγε Πινιόλα. Και είμαι σε φάση ναι, ακούγεται πολύ ωραίο. Οπότε έστειλα, είχε και θέμα την ανακύκλωση και τα λοιπά. Ήμουν πολύ ενθουσιασμένη, παρόλο που και στο κομμάτι της συνέντευξης για να σε πάρουνε ήταν λίγο εκνευριστικό, αλλά λέω όχι, Ιταλία, θάλασσα, ήταν και Μάιος, οπότε λέω θα κάνει ζέστη, θα περάσουμε ωραία, νότια Ιταλία, γενικά ήμουν πανέτοιμη. Συνήθως δεν έχω πάρα πολύ ψηλά expectations, γιατί όταν έχεις ψηλά expectations πάνε λίγο έτσι, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, Ιταλία έχω πάει πολλές φορές, μου αρέσει Ιταλία, ψιλοξέρω Ιταλικά, feels like home, τι μπορούσε να πάει στραβά, περιμένετε. Αρχικά κάνοντας αυτούς τους μήνες πολλά ταξίδια, έχω φτάσει λίγο τα όρια μου στο δεν αντέχω κάθε φορά που πάω κάπου να πρέπει να πάρω λεωφορείο για το αεροδρόμιο, λεωφορείο από το αεροδρόμιο στο κέντρο, μετά ξέρω εγώ, μετά από το κέντρο άντε πήγαινε σταθμό, μετά από το σταθμό πάρε τρένο ή πάρε λεωφορείο, φτάσεις στο χωριό, περίμενε για τρανσφερ. Πέντε πράγματα ξέρω εγώ απλά για να φτάσεις κάπου και στο πήγαινε και στο έλα, είναι λίγο κουραστικό, αλλά it's worth it. Φτάνουμε τέλος πάντων, φτάνουμε βράδυ στην Πινιόλα, έχοντας κάνει ταξίδια από ξημερώματα και αρχικά ξέχασαν ότι ερχόμαστε, νομίζω, γιατί δεν ήταν κανείς να μας περιμένει και τους στείλαμε τύπου έχουμε φτάσει, το οποίο είναι εκνευριστικό γιατί μας πρίζανε, έχουμε συμπληρώσει δύο φόρμες που λέμε τι ώρα φτάνουμε για να υπάρχει κάποιος, αλλά δεν υπήρχε κανείς. Και τέλος πάντων τους περιμέναμε 45 λεπτά, ήρθαν, μας πήρανε. Ευτυχώς μας πήγανε να φάμε πίτσα, οπότε λέω α, τι ωραία που ξεκινάμε. Και επειδή στην Κροατία δεν είχαμε και το καλύτερο φαγητό, ήμουν ενθουσιασμένη, τύπου αυτό πάει πολύ καλά. Αλλά όχι. Γνωρίσαμε αρχικά κάτι παιδιά που πήγαιναν λύκειο, φάση πρώτη λυκείου, που ήταν από την Τουρκία. Μιλούσαμε κτλ. Είχαν δει το δωμάτιο, τους ρωτάω πώς είναι τα δωμάτια. Μου λένε είναι σαν φυλακές. Αλλά λέω, δεν θα με πτωήσει αυτό. Είμαι μικρά παιδάκια, πρώτη φορά στο εξωτερικό. Μπορεί να περίμενα, αν ξέρω εγώ, κάτι super wow. Εγώ που είμαι βετεράνα στα Εράσμους, δεν θα με ενοχλήσει καθόλου. Θα προσαρμοστώ, θα είναι πολύ ωραία. Όχι. Κάνουμε, μπαίνω στο δωμάτιο, αφήνω τα πράγματά μου, βλέπω λίγο, παθαίνω ένα σοκ. Ήτανε το πιο φτωχικό δωμάτιο που έχω μείνει. Αλλά πες αυτό, το προσπερνάμε ξέρω εγώ, ένα στρώμα θες στην ουσία. Έκανε κρύο. Γιατί είναι μεν Μάιος, αλλά πήγαμε σε ένα ορεινό χωριό. Οπότε έκανε φάση 9 βαθμούς. Με το που το βλέπω αυτό, βλέπω ότι μας έχει ένα σεντονάκι τον καθέναν. Και μια πολύ λεπτή κουβερτούλα, αυτές που βάζεις έτσι στα πόδια σου στο καναπέ. Τρέχω πίσω, του λέω συγγνώμη, αν κάποιος έχει θέμα με το κρύο, έχουμε κουβέρτες. Και μου λέει, δεν νομίζω να έχει θέμα με το κρύο. Έχει δύο κουβέρτες ο καθένας. Εγώ εκεί πραγματικά δεν ήξερα τι να απαντήσω. Δεν ξέρω, πολλές φορές με απεστομώνουν κάποιες δηλώσεις και ήμουν σε φάση να του πω ότι. Εντάξει, λέω, μπορεί να είναι ιδέα μου. Μπορεί. Δεν ξέρω. Δεν ήταν ιδέα μου. Πέρασαμε ένα πολύ κρύο βράδυ. Το σεντόνι. Δεν έχω πιάσει πιο σφιχτά σεντόνι, ήμουν έτσι όλο το βράδυ. Και φορούσα το φούτερ μου κιόλας από πάνω, μπλουζάκι, φούτερ, το σεντόνι, έκανε πάρα πολύ κρύο. Και μια κοπέλα από την ελληνική ομάδα αρρώστησε κιόλας σε ένα βράδυ, αυτό λέει πάρα πολλά, για να αρρωστήσεις σε ένα βράδυ και να ξυπνήσεις την επόμενη με καταρροή, πρέπει να κάνει πολύ κρύο, φουλ υγρασία. Και γενικά ήμασταν 8 άτομα σε ένα δωμάτιο, σε, πώς τα λένε, κρεβατάκια τέτοια. Και δεν χωρούσες να μπεις, δηλαδή... Εγώ κάθε φορά που περνούσα, χτυπούσα γενικά σε γόνατα, πλάτες. Ήθελα να ξαπλώσω, χτυπούσα πάνω. Ήθελα να κάτσω, χτυπούσα το κεφάλι μου. Ήταν λίγο. Όχι οι καλύτερες συνθήκες. Αλλά δεν πτώμαστε. Την επόμενη μέρα του λέμε, φίλε, κρύο, 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 κρύο. Και λέει, για να δω. Λέει, δεν φταίω εγώ. Είχατε παραπάνω κουβέρτες, αλλά κάποιος τις πήρε. Πήγα τσέκαρα σε όλα τα δωμάτια, δεν είδα κάποιον με παραπάνω κουβέρτες. Του λέω, έχουμε άλλες κουβέρτες. Μου λέει, όχι.
Λάθος, γιατί την πέμπτη μέρα βρήκα ότι υπάρχουν κουβέρτες και πήρα άλλη μία και κάπως ήμουν καλύτερα. Υπήρχαν πολλά παράπονα για το κομμάτι αυτό, οπότε λέει να έρθω να τσεκάρω, να βάλω το καλοριφέρ στο φουλ. Έρχεται, βάζει το καλοριφέρ στο φουλ. Έρχεται και η γυναίκα του με ένα ύφος και μου λέει, σου φαίνεται εντάξει θερμοκρασία? Της λέω, ναι. Ήμουν σε άλλο δωμάτιο τότε γιατί δούλευα. Και μου λέει, α, πάντως να ξέρεις, είναι πιο ζεστά από το σπίτι μου, οπότε αν έχετε θέμα, δεν ξέρω, φαίνεται πολύ περίεργο. Εγώ ήμουν εκεί σε ένα άλλο δωμάτιο με κάτι άλλα παιδιά, μια χαρά η θερμοκρασία, πάω να κοιμηθώ, το ίδιο. Όχι ακριβώς το ίδιο, αλλά όχι πάρα πολύ καλά. Το φούτερ δεν βγήκε δηλαδή, απλά τουλάχιστον δεν ξύπνησα άρρωστη. Τους ξαναείπαμε ότι το δωμάτιό μας νομίζω έχει ένα θέμα. Και τσέκαραν κάπως τα καλοριφέρ, αλλά είχε πάει ήδη τρίτη μέρα, ήμασταν λίγο άρρωστοι. Αρρωσταίνει και δεύτερο άτομο από την ελληνική ομάδα. Και επειδή έχω αρρωστήσει σε πάρα πολλά Εράσμους, γιατί αλλάζουν οι θερμοκρασίες. Εγώ έχω ένα θέμα όταν αλλάζω απότομα θερμοκρασίες, κλίματα και τέτοια, θα αρρωστήσω. Και συνήθως δεν ξέρω πώς το κάνουμε, αλλά όσα ταξίδια έχω πάει με Εράσμους, πάω σε χώρες πιο βόρειες, πιο κρύες, και ποτέ δεν είμαι 100% προετοιμασμένη. Και ας παίρνω μαζί μου φάρμακα, ζεστά ρούχα, κάτι πάει λάθος. Οπότε λέω, όχι, 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 PTSD, δεν θέλω να ξαναρρωστήσω. Δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω. Προφανώς κόλλησα. Γιατί έκανα και παρέα με άτομα που είχαν αρρωστήσει. Αλλά τι να κάνω, όταν είσαι εκεί, δεν μπορείς να τους αποφύγεις. Δεν ήθελα να βάλω μάσκα. Δεν ξέρω, κάτι δεν πήγε καλά. Είχα το λαιμό μου. Μέχρι στο resort έχουν περάσει 5 μέρες που έφυγα και ψηλό έχω ακόμα το λαιμό μου. Ευτυχώς δεν ήταν ο κακός ιός που φοβόμαστε όλοι. Αλλά ξεκίνησε μετά λίγο η κατρακύλα ότι ήμουν σε φάση έρεφη, να κάνει κρύο. Να έχεις όλο αυτό το πράγμα με το λαιμό σου. Του είπα και μου δώσε κάποια χάπια. Γενικά παλευότανε, απλά ένιωθα λίγο έτσι τον οργανισμό μου και δεν θέλω ο οργανισμός μου να είναι γιατί έχω πολλά πράγματα να κάνω μες την ημέρα και έπρεπε να βγουν, οπότε αυτό έκανε το ταξίδι κάπως πιο βάρβαρο. Είναι ένα πολύ όμορφο χωριό. Αλλά θα συνεχίσω με τα αρνητικά, ότι έπρεπε να περπατήσουμε περίπου 10 λεπτά σε κατηφόρες, ανηφόρες και τα λοιπά για να πάμε να φάμε. Το οποίο έχοντας πάει σε άλλα προγράμματα, το φαγητό ήταν δίπλα. Ξαναλέω, έχω όλη την καλή θέληση να περπατήσω και να δω το χωριό για να φάω. Αλλά όταν κάνει κρύο, βρέχει, συννεφιά, έχεις λεπτά ρούχα, δεν θέλω να κάνω πολλά πολλά. Ταυτόχρονα, το πρωινό που μας είχε, ήταν το χειρότερο πρωινό που έχω φάει. Δηλαδή, ακόμα και στην Ουκρανία που είχα πάει και μου βάζανε σκέτη βρώμη με πορτοκάλι και μήλο, καλύτερα από αυτό δεν είχε κάτι. Είχε απλά κάτι crackers, κάτι συσκευασμένα σαν κρουασάν, κάτι σαν... Πώς είναι τα Kinder Delice, αλλά στο πιο φθηνό, διάφορα τέτοια. Και τύπου, φίλε, μας ρώτησες 500 φορές ποιος είναι vegan. Δεν είχες ούτε ένα γάλα για μένα, τότε τι με ρωτάς. Δεν μπορούσα να φάω κάτι, την πρώτη μέρα απλά έπιε λίγο χυμό και φάγα κάποια crackers. Μετά έφερνε κάποια μήλα, okay. Πες το. Το είπα και έφερε γάλα μετά από κάποιες μέρες, εντάξει. Ένα άλλο θέμα, πολύ σημαντικό. Όταν φτάσαμε, ήτανε full βρώμικα τα πάντα. Δηλαδή, οι τουαλέτες ήτανε με σημάδια, τρίχες στο πάτωμα, τα δωμάτια είχαν στις γωνίες κάποιες τρεχούλες που δεν μαζέψανε. Ήτανε μια ιδέα. Και είχαμε δύο μπάνια για 30 κάτι άτομα. Not the best choice, αλλά άντε πες το δέχεσαι αυτό. Έχω πάει και σε hostel, έχω περάσει πολύ καλά. Γιατί υπήρχε άτομο που καθάριζε. Αλλά αυτός και δεν είχε καθαρίσει και δεν μας είπε, ξέρεις, καθαρίστε ή ξέρω εγώ, έχει εκεί καθαριστικά, κάντε κάτι. Ήταν όλα πολύ στο φλου. Και ήταν φουλά ιδιαστικό γενικά. Αν θέλετε να δείτε κάποια πλάνα. Είπαμε για το θέμα αυτό. Και ήταν σε φάση, αν πρέπει να το καθαρίσουμε, θα φέρω καθαρίστρια και θα το βγάλω από το budget σας. Εκεί του λέω, επειδή είχα budget, πάρω το από το δικό μου budget. Γιατί προφανώς μπορεί να το πάρει από το budget κάποιο συμμετέχοντα. Αλλά για να μην αρχίσει από ποιον θα το πάρουμε, άρχισε να λέει να πάρουμε ένα ευρώ από το καθένα κτλ. Ήμουν σε φάση, μην με κουράζετε, πάρτε το από μένα. Και λέει, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Και μετά από λίγο λέει, θα τα πληρώσω εγώ τα λεφτά, όλα καλά.
Και είμαι σε φάση, θα τα πληρώσεις από το budget μας, απλά δεν το λες. Σου πρότεινα να το πάρεις από το δικό μου budget για να υπάρχει διαφάνεια, ξέρω εγώ, με τα παιδιά. Αλλά εσύ προφανώς θα το πάρεις από το δικό μας budget, αλλά το μεταφέρεις σαν θα το πληρώσω εγώ. Οκ. Okay. Έξαλλη, εντάξει, το ότι καθάρισε δεν άλλαξαν και πολλά. Εντάξει, λίγο τα μπάνια καθάρισε η καθαρίστρια, αλλά μοιράσαμε, ξέρω εγώ, τις χώρες, να έχει κάθε χώρα το κάθε βράδυ έτσι λίγο να κάνει έξτρα καθάρισμα. Γενικά, not the best. Και είχαμε και κάτι κοπέλες που ήταν πολύ ενοχλητικές, πολύ ενοχλητικές. Και γενικά, καθόντουσαν με τις ώρες στο μπάνιο, κλείδωναν το μπάνιο, έπαιρναν το κλειδί για να πάνε να κάνουν αυτό που θέλουν και μετά να γυρίσουν. Και εμείς περιμέναμε στην ουρά και δεν είχαμε μπάνιο. Και σε κοιτούσαν και με ύφος. Και έμπαιναν, ξέρω εγώ, μέσα, άραζαν, βαφόντουσαν. Τώρα που είπαμε όλα αυτά τα αρνητικά, νιώθω έτσι ότι μπορούμε να συνεχίσουμε στα θετικά. Προφανώς είχε και θετικές στιγμές αυτό το project, απλά με όλα τα αρνητικά που σας ανέφερα, είχαμε πάει με καλοκαιρινά ρούχα γιατί Μάιος, Νότια Ιταλία και έκανε κρύο. Όσο γίνεται, δυσκολεύεσαι να περάσεις πάρα πολύ καλά, αλλά το προσπαθήσαμε. Ρώτησα λοιπόν κάποια από τα παιδιά να μου περιγράψουν με μία λέξη πώς τους φαίνεται το πρόγραμμα και αυτά είναι τα πράγματα που είπανε. Amazing. Extraordinary. Opportunistic. Memorable. Excitement. Excellent. Θέλω να σας δείξω το χωριό που μέναμε, που λέγεται Πινιόλα, είναι στη Ποτένζα, Νότια Ιταλία. Ωραία, ωραία είναι. Καλώς ήρθατε στην Ιταλία σε άλλο ένα πρόγραμμα Erasmus. Είμαστε σήμερα στην Πινιόλα. Πινιόλα, σε μια πιο ελληνική προφορά. Είναι κάπως ιστορικό χωριό, είναι γνωστό για κάτι καμάρες που έχει γενικά στην πόλη. Ωραία φάση, φιλικοί άνθρωποι, ήσυχο χωριό. Το καλό του ταξιδιού είναι ότι μας πήγε και μία μέρα εκδρομή, κάτι που δεν κάνουν όλοι οι οργανισμοί, αλλά όσοι γενικά θα πάτε Erasmus Projects, να ξέρετε πως δικαιούστε μία εκδρομή. Και όποιος δεν σας πάει, πρέπει να το διεκδικήσετε. Συνήθως το έχουμε διεκδικήσει δύο φορές που δεν μας πήγαν, αλλά δεν άλλαξε κάτι. Αλλά η διεκδίκηση είναι το παν, για να ξέρει ο άλλος ότι dude, ξέρω τα δικαιώματά μου. Το ίδιο και στη διαμονή, υπάρχει budget για καλή διαμονή. Ενώ με καλές ανθρώπινες συνθήκες, για θέρμανση και τα λοιπά. Υπάρχει budget για την εκδρομή. Εδώ υπάρχει budget και όταν επιστρέφεις από τη χώρα σου να κάνεις μια δράση περίπου 400 ευρώ η χώρα. Οπότε οι οργανισμοί που δεν τα λένε αυτά, συν τις άλλες σου παίρνουν κάποια λεφτά για συμμετοχή, ενώ δεν είναι αυτό μέσα στο πρόγραμμα, ό,τι χειρότερο. Πήγαμε λοιπόν εκδρομή στο χωριό Μούρο Λουκάνο, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν τράβηξα πολλά πράγματα γιατί ήμουν αρρωστούλα, αλλά πάρτε μια ιδέα. Ντάρκο. Και μου λες κάποια πράγματα. Εν τω μεταξύ, η συνειδητοποίηση που είχαμε όλοι φτάνοντας είναι ότι είναι πιο ωραίο από το χωριό που μέναμε. Τύπου, πρε φίλε, πήγαινε μας σε ένα καλύτερο χωριό, έτσι να δούμε και εμείς τη θέα μας, το Italian Dream. Αλλά όχι, προτίμησε να μας πάει στο χωριό από το οποίο είναι. Και από ό,τι κατάλαβα, θέλει γενικά να κάνει δράση στο χωριό αυτό, για να τα πάει καλά με το δήμαρχο, για τα δικά του, έτσι, χόμπι, συμφέροντα κτλ. Να δόξω σε αυτή τη φορά, ενώ δεν μ' αρέσουν τα nationalist stuff, μ' άρεσαν οι θεματικές βραδιές που είχαμε με τη χώρα του καθενός. Εδώ μπορείτε να δείτε ένα αυστριακό βάλς. Φυσικά τον ιδανικό ύμνο που δεν έλειπε. Και φυσικά την Ιταλική ομάδα. Η Τουρκία, που γενικά αυτός ο καθηγητής τους ήταν όλα τα λεφτά.
a country between Asia and Europe. Turkey is a Muslim country. Writers are famous in Turkey. Tea is Turkey, a famous our city. In our city is famous for watermelon. Εδώ μπορούμε να τον δούμε να χορεύει. Γενικά ήταν λίγο προσωπικότητα. Μιλούσε πολύ για τη θρησκεία, ήταν πολύ έτσι περήφανος Τούρκος, έλεγε διάφορα που ήταν πολύ υπερβολές. Ήταν από αυτούς που ό,τι και να του πει σου λέγε δικό μας, που μπορούμε και εμείς να το κάνουμε αυτό για πολλά πράγματα, αλλά δεν το κάνουμε, οπότε είχε ένα vibe λίγο sad. Πίεζε δηλαδή και τους μαθητές που είχε μαζί του, τα παιδιά του λυκείου, να είναι κάπως πιο nationalist και πιο θρησκεία, ενώ τα παιδιά δεν είδαν σε αυτή τη φάση. Αλλά ασχολίαστο, τι περιμένεις, ήταν ο τυπικός καθηγητής που δεν. Εμείς κάναμε ένα ελληνικό σκετσάκι με το πώς είναι οι Έλληνες σε μια ταβέρνα και ήταν έτσι διασκεδαστικό, πολύ freestyling και θεωρώ πως άρεσε, εμένα μου άρεσε τουλάχιστον. Είχαμε εκεί το μπουφέ μας με τα πράγματα. Αυτό που θέλω να πω σαν σημείωση και πάντα γελάω, ότι σε όσα προγράμματα έχω πάει, που έχω πάει σε 9, συνήθως η ελληνική ομάδα είναι η πιο προετοίμαστη. Δηλαδή δεν φέρνει πολλά snacks, είναι λίγο γιούχου. Αλλά αυτή τη φορά ήταν σχετικά εντάξει. Το βραβείο της καλύτερης φοράς σε εκπροσώπηση ελληνικής ομάδας ήταν στην Κροατία, στο προηγούμενο βίντεο. Οπότε, proud. Είχαμε και ένα δράμα με μια χώρα που δεν έδειξα. Τη Βόρεια Μακεδονία, που είχε λίγο πλάκα γιατί παρουσίασαν τη Μακεδονία πώς θα έπρεπε να ήτανε. Και τύπου δεν πας σε ένα πρόγραμμα που όλοι θέλουμε να νιώσουμε πιο κοντά ένας στον άλλον και μας δείχνει στην Μεγάλη Μακεδονία. Όταν δεν το έκανε κανείς αυτό. Θα μπορούσε δηλαδή και η Τουρκία να δείξει πώς ήταν παλιά η αυτοκρατορία, η ελληνική ομάδα να κάνει το ίδιο. Δεν το έκανε κανείς και ήταν πολύ άκομψο. Κάποιοι ενοχλήθηκαν. Χειρότερο είναι ότι οι διοργανωτές δεν είπαν κάτι. Το μόνο που είπαν είναι ότι είμαστε όλα αδέλφια κτλ. Αλλά θα έπρεπε να κάνεις μια επίπληξη σε μια χώρα που επιλέγει να πει κάτι τέτοιο και να προσβάλλει στην ουσία κάποιους άλλους. Γιατί πετούσαν και σπόντες τύπου. Ξέρουμε, οι Έλληνες μας αγαπάνε πάρα πολύ, που passive aggressive, who, ναι, δεν ήταν ωραία. Αλλά κατά τα άλλα, πέρασαμε καλά, υπήρχαν όπως πάντα και τα πιο ρομάτζια κτλ. Οπότε αυτό κρατάμε. Θα με σταματήσει από το να πάω σε άλλα μέρη? Όχι, αλλά εκείνες τις μέρες και μόνο που σκεφτόμουν τα μελλοντικά μου ταξίδια και πώς θα μπορούσε να είναι ο χώρος διαμονής, με έπιανε έτσι λίγο μια αλλεργία. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά, κρατάω τα καλά. Είπα τώρα τα αρνητικά σας, τα ξέρασα έτσι να δείτε τι πέρασα, αλλά θα προσπαθήσω να τα ξεχάσω, γιατί ήταν ένα ωραίο χωριό. Δεν καίγομαι να επιστρέψω, η αλήθεια είναι. Θεωρώ ότι το χωριό που είχα μείνει το 17 στο Τωρίνο ήταν πιο ωραίο, έτσι πιο picturesque. Έχω και βίντεο από τότε που φοβάμαι να τα δω για το πώς ήμουν τότε, πολύ διαφορετική. Αλλά ναι, μπορεί σε κάποια χρόνια να επιστρέψω. Τώρα δεν καίγομαι, δεν ήταν και από τα πιο ωραία χωριά, αλλά σαν εμπειρία ήταν ωραία. We don't have that good of presentation as the Austrian guys, but we have a lot of food, so we expect to compensate. Δεν θέλω να σας αποτρέψω, θέλω να σας ενθαρρύνω να συμμετέχετε σε τέτοια προγράμματα γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι μία από τις ευκαιρίες που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ταξιδεύουμε δωρεάν σε πολλές χώρες, να έχουμε πολύ ωραίες εμπειρίες. Και όσο άσχημα και να περάσεις, όσα προβλήματα και να υπάρχουν, είναι φουλ ωραία γιατί γνωρίζεις νέα άτομα, έχεις νέες εμπειρίες, τρως νέα φαγητά. Δεν ξέρω, εμένα κάθε φορά μου αρέσει, έρχομαι και σε επαφή με χώρες που δεν είχα ιδέα. Όπως με αστριακούς δεν είχα έρθει ποτέ σε επαφή. He's seen right here. His name, anybody knows his name? Probably not. Yeah, but you know. Yeah. Μ' αρέσει που μετά το ταξίδι μου φέτος στη Ρουμανία μπορούσα να έχω κάποια inside information από τη Ρουμανία και να μιλάω με άτομα από τη Ρουμανία και γενικά νιώθω ότι το insight μου χτίζεται σιγά σιγά και ξέρω παραπάνω πράγματα για παραπάνω χώρες και αυτό με κάνει να νιώθω πάρα πολύ ωραία γιατί θέλω να ξέρω πράγματα για άλλες χώρες, θέλω να ταξιδεύω και αυτό το πρόγραμμα μου το επιτρέπει. Έχω βάλει ξανά στο description box την ομάδα στο Facebook που έχει όλα τα προγράμματα Erasmus
και έτσι μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς. Ό,τι θέλετε με ρωτάτε στα σχόλια. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Να είστε καλά. Τα λέμε στο επόμενο. Πολλά φιλάκια.